Τη βεβαιότητα ότι το κίνημα αλλαγής στις επικείμενες ευρωεκλογές θα πετύχει ποσοστό άνω του 10% και ότι θα αποτελέσει τη θετική έκπληξη των εθνικών εκλογών όποτε και αν αυτές γίνουν, εξέφρασε από το Βόλο η ευρωβουλευτής και εκ νέου υποψήφια Εύα Καϊλή. Σε συνέντευξη τύπου παραχώρησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρία Καϊλή, πλαισιωμένη από την επίσης υποψήφια ευρωβουλευτή Άσπαγος Ποδίνη και τον βουλευτή του Κινάλε Γιάννη Κουτσούκο, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία των ευρωεκλογών, καθώς όπως είπε, στη διαδικασία αυτή ψηφίζουμε για το μέλλον, για μια καλύτερη Ευρώπη και τη δημιουργία ενός πλαισίου προστασίας για τους πολίτες. Αυτές οι εκλογές, οι ευρωεκλογές, αλλά και οι περιφερειακές και οι τοπικές, οι δημοτικές εκλογές, έχουν να δείξουν ότι τα στελέχη που ήταν κοντά στον κόσμο, τα στελέχη εκείνα που άφησαν πίσω τους έργο πραγματικό, είναι και η καρδιά του ΠΑΣΟΚ, του κινήματος αλλαγής. Είναι αυτοί που άντεξαν στα πολύ δύσκολα. Περάσαμε αρκετές περιπέτειες με την κρίση που ήρθε μετά το 2008. Νομίζω ότι έχουμε ξαναβρει το βηματισμό μας και μπορούμε και υπερασπιζόμαστε και πάλι την παρακαταθήκη των εξαιρετικών στελεχών που άφησαν πραγματικά έργο ψυχής στην παράταξη αυτή. Η κυρία Καϊλή τόνισε ότι στο δρόμο προς τις εκλογές το κίνημα αλλαγής έχει βρει το βηματισμό του και εκτίμησε ότι οι πολίτες θα προτάξουν το συμφέρον του τόπου και θα καταψηφίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντί σου έχεις έναν άκρατο λαϊκισμό, έχεις μεγάλη συκοφαντία και έχεις και μια συμμαχία η οποία εκ των πραγμάτων κάθε φορά πρέπει να την αναδεικνύουμε ότι είναι μια κυβέρνηση που λέει ότι είναι προοδευτική, συνεργάζεται με την άκρα δεξιά, με ακραίους αριστερούς, με ακραία στοιχεία και έχοντας συνεκτική ουσία την εξουσία και μόνο. Άρα δεν βλέπει κανείς καμία συνάφεια ιδεολογική. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι στρατηγικός αντίπαλος όντως. Ο ιδεολογικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά ο βασικός στρατηγικός μας αντίπαλος είναι αυτοί που προσπαθούν να καπηλευτούν και να λαϊλατίσουν τη δική μας παράταξη. Ο σχεδιασμός μας είναι να περιγράψουμε σε όλο τον κόσμο αυτό που μπορεί να συμπυκνωθεί σε ένα σύνθημα. Αλλαγή στην Ευρώπη, αλλαγή στην Ελλάδα, δήλωσε ο βουλευτής του Κινάλ Γιάννης Κουτσούκος και σημείωσε πως σε όλες τις συγκεντρώσεις του κινήματος αλλαγής υπάρχει μαζικότητα. Απαντάνε τα μέλη, οι φίλοι και τα στελέχη μας στην προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα να κρυφτεί πίσω από μια δίθεν προοδευτική συμμαχία με εξαγορασμένα στελέχη, με ποιορκούς, οι οποίοι δεν σεβάστηκαν το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ τους ανέδειξε και τους έκανε γνωστούς από το πουθενά μερικούς από αυτούς. Και φυσικά αυτή η προοδευτική συμμαχία είναι ψευδεπίγραφη, καθώς συγκροτείται από ακραίους δεξιούς και συντηρητικούς που δεν μπορεί να μεταλλάσσονται από μια καρέκλα εξουσίας. Ο κόσμος της Δημοκρατικής Παράταξης θα απαντήσει, διότι εμείς τον εκφράζουμε ως γνήσια κεντροαριστερά και όχι ως ψευδεπίγραφη που είναι ο κύριος Τσίπρας και η λεγόμενη προοδευτική του συμμαχία.